Κύριε Ανδρουλιδάκη, αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου περιγράψετε τα γεγονότα, τα χτεσινά γεγονότα. Ξεκινώντας από την αρχή, το μπλοκ της αναρχοσυγκαλιστικής πρωτοβουλίας Ροσινάντε περικυκλώθηκε από πάρα πολύ νωρίς, ουσιαστικά από την πλατεία Κλαθμόνος, από ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό δημιουργιών των ΜΑΤ, και οι οποίες από την αρχή βρισκόντουσαν αρκετά κοντά στο μπλοκ, δεν κρατούσαν καμία ιδιαίτερη απόσταση ασφαλείας. Επισημαίνω, εκτός από την παρουσία των ΜΑΤ και την παρουσία διάφορων παρατρεχάμενων, δεν μιλάω για όλο τον κόσμο ο οποίος βρισκόταν περιμετρικά του μπλοκ, αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται στις διαδηλώσεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με πολιτικά που η δουλειά ασφαλίτες τους... μιλάτε. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι η δουλειά τους, αυτό που κάνανε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, ήταν να παρενοχλούν, να παρεμποδίζουν και να προσπαθούν να ακούσουν κρυφά ή φανερά τις συζητήσεις της περιφρούρησης. Δηλαδή, η δουλειά τους ήταν να εμποδίζουν την περιφρούρηση, η οποία ήταν αρκετά οργανωμένη, αρκετά ισχυρή και πήρε και τα εύσημα αρκετού κόσμου. Θέλω να το διευκρινίσω. Δεν μιλάω για όλο τον κόσμο που ήταν αριστερά και δεξιά του μπλοκ. Είναι πάρα πολύ, σε όλες τις διαδηλώσεις, πολλοί κόσμοι δεν μπαίνει μέσα στο μπλοκ. Προτιμάει να προχωράει αριστερά και δεξιά. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι από την αρχή, από το πρώτο λεπτό της διαδήλωσης, προκλητικά μπαίνανε στα πόδια της περιφρούρησης, προσπαθούσαν να παρεμποδίσουν την επικοινωνία της ή να την ακούσουν. Όσο προχωρούσαμε, ο κορσές στένευε. Δηλαδή, τα ΜΑΤ πλησιάζανε το μπλοκ και την περιφρούρηση, κάποια στιγμή κατεβήκαν και στον δρόμο. Εκεί εμείς συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για να χτυπηθούμε. Ενισχύσαμε την περιφρούρηση και από άποψη όγκου ανθρώπων και από την προσοχή που δίναμε. Ενημερωθήκαμε αργότερα ότι καθ' όλη τη διάρκεια που εμείς κατευθυνόμασταν προς την πρεσβεία από τα πρώτα μέτρα, στις δημιουργίες των ΜΑΤ που ήταν ακροβολισμένες αλλού, υπήρχε συζήτηση για το πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει, με χαρακτηριστικότερη την εντολή που έδωσε ο διαβόητος δημιουργήτης Χρυσαυγίτης Δαρίος Λικιαρδόπουλος, γνωστός για την εισβολή στην ΕΡΤ αλλά και για το ρόλο του στη δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής με τον Περίανδρο, τον Παναγιώτα. Τι ακριβώς και γίνει. Ήταν ο δημιουργήτης που ήταν στα δικαστήρια όταν έγινε το 98 επίθεση στο Δημήτρη Κουσουρή. Δολοφονική, πέρα από πάσα αμφιβολία, έζησε από χάρη στους γιατρούς ο Δημήτρης. Σε κόμμα πολλούς μήνες. Σε πολλές εβδομάδες σε κόμμα. Και ο Δαρίος Λικιαρδόπουλος ήρθε ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Ουσιαστικά ήταν μάρτυρας υπεράσπισης του Περίανδρου. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι μια γνωστή φιγούρα στις συγκεντρώσεις. Είναι ο δημιουργήτης ο οποίος έχει επιτεθεί σε διαδηλωτές σε σταθμό του μετρό και έχει δώσει εντολή να φύγουν χημικά στο μετρό. Χθες έχουμε αρκετούς αυτίκους μάρτυρες και αυτόπτες που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και μας έχουν δώσει στοιχεία ότι ενημέρωναν τη δημιουργία του για το πού βρισκόμασταν, και όταν στρίβαμε πάνω προς τη Βασιλή Σοφίας, είπε στρίβει το πανό του Ροσινάντε, της Ροσινάντε είπε, βάλτε τις μάσκες και ετοιμαστείτε. Θέλω να τονίσω κατηγορηματικά ότι από το μπλοκ μας δεν υπήρξε καμία επίθεση, η παραμικρή επίθεση, ούτε ένα πλαστικό ποτήρι δεν έφυγε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, ακόμα και μετά το χτύπημα. Το χτύπημα γίνεται στο ύψος του νοσοκομείου του Νίμιτς. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο YouTube, το οποίο αποδεικνύει το ότι η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη, δηλαδή ένας άνθρωπος έξω από το μπλοκ λέει στα ΜΑΤ να αποχωρήσουν από το δρόμο και να πάνε στο πεζοδρόμιο, γιατί ο δρόμος ανήκει στους διαδηλωτές. Και η απάντηση που δέχεται είναι μια σειρά από κλωτσιές από άνδρες του ΜΑΤ, οι οποίοι, αφού κλωτσάνε τον άνθρωπο, επιτίθενται στο μπλοκ μας, χτυπάνε τυφλά με γκλοπ, πετάνε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό χημικών, εκτοξεύουν χειροβομβίδες κρότου λάμψης, και το είδος της επίθεσης που γίνεται κάνει φανερό. Δεν θα φτάσω να πω ότι η αστυνομία θέλει νεκρό. Σε κάθε περίπτωση δεν ανησυχεί για το αν θα υπάρξει νεκρός. Αφενός, αφετέρου η λογική είναι να διαλυθεί το μπλοκ, να υπάρξει μια γενικευμένη ταραχή, να μεταφερθεί στην πορεία
να διαλύσει την πορεία αλλά και να δημιουργήσει μια τέτοια γενικευμένη ταραχή που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση ή σε όποια άλλη δύναμη θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση να επικαλεστεί συνθήκες εκτάκτου ανάγκης και να δημιουργήσει συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Άρα θεωρείτε ότι από την πλευρά όσων μέσω της αστυνομίας διοργάνωσαν αυτή την επίθεση υπήρχε πολιτικό σχέδιο? Υπάρχει πολιτικό σχέδιο γενικευμένης ταραχής, το οποίο η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως άλοθη για να υπάρξουν συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Θέλω να πω ότι απέτυχε το σχέδιο της αστυνομίας αυτό. Το μπλοκ της αναχωρησικής πρωτοβουλίας, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τα μέλη μας αλλά και τον κόσμο που διαδήλωσε μαζί μας, αντέδρασε πάρα πολύ ψύχρεμα, πάρα πολύ αλληλέγγυα, πάρα πολύ θαραλέα και γενναία, και πρέπει να το πούμε αυτό. Ανασυγκροτήθηκε, συνέχισε την πορεία του. Δέχτηκε και άλλες επιθέσεις στην πορεία, αλλά ανασυγκροτήθηκε, συνέχισε την πορεία του και ματέωσε το σχέδιο της αστυνομίας για γενικευμένη διάλυση της πορείας. Και νομίζω πως δείξαμε ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται. Δεν έγινε χωρίς θύματα από την πλευρά μας, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να ματαιώσουμε σχέδια της αστυνομίας να διαλύσει πορείες. Να σας ρωτήσω, πόσοι τραυματίστηκαν και πόσοι σοβαρά τραυματίστηκαν? Δεν υπάρχει αριθμός που μπορούμε να πούμε ότι τόσοι τραυματίστηκαν. Τραυματίστηκε όλος ο κόσμος. Παραλαμβάνω ότι όταν η αστυνομία μπήκε μέσα στο μπλοκ, πέταγε κρότου λάμψης, πέταγε χημικά, χτυπούσε με γκλομπ πάρα πολύ συχνά γυρισμένα ανάποδα, δηλαδή με τη λαβή. Επομένως, τραυματισμένοι είμαστε περίπου όλοι. Όλοι δηλαδή. Υπήρξαν κάποιοι που πήγαν νοσοκομείο? Βεβαίως υπήρξαν κάποιοι που πήγαν νοσοκομείο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με κακώσεις σοβαρές και υπήρξαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες. Μίλησε προηγουμένως και η συνάδελφος η Μαρία Κωνσταντοπούλου, προηγουμένως εδώ συνάδελφος δημοσιογράφος, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά όμως στην πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Πρόκειται για μια μαθήτρια 17 ετών, στην οποία κάποιος πάρα πολύ θαραλέος ματατζής άδειασε μια ολόκληρη μπουκάλα χημικού. Η κοπέλα αυτή, η μαθήτρια, είναι ασθηματική. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό σε λιπόθυμη κατάσταση, όπου μπήκε για αρκετή ώρα στο οξυγόνο για να μπορέσει να επανέλθει. Άρα μιλάτε για μια κατάσταση όπου θα μπορούσε όντως να σκοτωθεί κάποιος. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Θα το πω κατά κυριολεξία. Η πολιτική μου εκτίμηση μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία. Η κυριολεξία είναι ότι δεν υπάρχει παραμικρή μέρημνα της αστυνομίας στην απρόκλητη, έτσι κι αλλιώς, επίθεσή της, για να μην υπάρχει νεκρός χθες από το μπλοκ. Όταν ένας αστυνομικός αδειάζει μια ολόκληρη φυσούνα στο πρόσωπο μιας κοπέλας 17 ετών, γνωρίζει πολύ καλά, διότι του έχουν πει τι είναι αυτό που κρατάει, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Όταν χτυπάει στο κεφάλι ή στη σπονδυλική στήλη με τον γκλόμπ ανάποδα, δηλαδή με τη λαβή, γνωρίζει πολύ καλά, το γνωρίζει οποιοδήποτε ξέρει από πρώτες βοήθειες ή έχει ακούσει, ότι το χτύπημα στη σπονδυλική στήλη με τη λαβή του γκλόμπ μπορεί πολύ εύκολα να αφήσει ανάπηρο άνθρωπο ή να τον αφήσει και τέζα. Άρα είναι σαφές ότι η αστυνομία στην επίθεσή της, την απρόκλητη χθες, δεν συνυπολογίζει, δεν λαμβάνει υπόψη της και δεν έχει καμία μέρημνα απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμα και νεκρός. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι δεχθήκατε επίθεση και μετά. Mm-hmm. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη? Βεβαίως, από την ώρα που ανασυγκροτήθηκε το μπλοκ, εμείς κατευθυνθήκαμε και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε συντεταγμένα προς τα γραφεία μας και ήρθαμε σε συνεννόηση. Τα γραφεία σας που βρίσκεται? Τα γραφεία μας είναι στα Εξάρχεια. Σε συνεννόηση και με άλλες οργανώσεις, την αντιεξουσιαστική κίνηση, η οποία βρισκόμενη από πίσω μας δέχθηκε τη συνέχεια της επίθεσης, αντίστοιχου όγκου, και με το Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο ακολουθούσε πιο πίσω και με το οποίο υπήρξε μια συνεννόηση, είχε δει τι είχε γίνει και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε μαζί. Κατά μήκος της, εκτός από την δεύτερη επίθεση που γίνεται λίγο πριν στήψουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι μικρότερης κλίμακας, ακολουθεί η αστυνομία τη συντεταγμένη επιστροφή μας σε όλη τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και όταν μπαίνουμε στα Εξάρχεια, μαθαίνουμε ως Ροσινάντε ότι τα γραφεία μας είναι αποκλεισμένα από δημιουργίες που κάθονται μπροστά και δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε τις σημαίες μας, τα πανό μας, τις εφημερίδες μας και ούτω καθεξής. Όταν ανοίγει, όταν φεύγουν τα κορδόνια από εκεί και κατευθυνόμαστε στα γραφεία μας, τα ανοίγουμε και βάζουμε τις σημαίες και το πανό, δεχόμαστε νέα επίθεση με χημικά σε ένα πάρα πολύ μικρό στενό, και την ώρα, επαναλαμβάνω, που βάζουμε, τοποθετούμε τις σημαίες μέσα στα γραφεία, τα κλείνουμε, προσπαθούμε να φύγουμε. Σε κάθε στενό από το οποίο προσπαθούμε να φύγουμε, η αστυνομία μας μπλοκάρει την έξοδο. Το τονίζω αυτό, ο στόχος της αστυνομίας δεν είναι να μας διώξει
από την περιοχή, διότι υποτίθεται ότι στα Εξάρχεια μπορεί να έχει πληροφορίες ότι ετοιμάζονται επεισόδια ή να επικαλεστεί αυτό το πράγμα. Ο στόχος της αστυνομίας είναι να μας κρατήσει στην περιοχή για να εκμεύσει επεισόδια μέχρι τέλους. Δηλαδή το τέλος. Ότι δεν σας αφήνανε καν να φύγετε. Δεν μας αφήνανε να φύγουμε. Δηλαδή δεν μας πρόχνανε για να φύγουμε, γιατί αυτό είναι κάτι που το κάνει συχνά η αστυνομία. Σας πρόχνει για να φύγεις μακριά από το ύποπτο σημείο. Αντιθέτως, η λογική της αστυνομίας ήταν να μείνουμε και ή δυνατόν να βοηθήσουμε στη γενίκευση της αναταραχής. Για μία ακόμη φορά θέλω να τονίσω ότι απέτυχε η προσπάθεια της αστυνομίας. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει ούτε σε συλλήψεις, ούτε στη διάλυση της πορείας, ούτε σε γενίκευση της καταστολής. Βεβαίως, όταν μπαίνει στην πλατεία Εξαρχείων με τους συνήθεις όρους στρατού κατοχής, κάνει σημεία και τέρατα, κακοποιεί μια γυναίκα φωτορεπόρτερ, δέρνει ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος διαμαρτύρεται, απειλεί κυρίως γυναίκες με λεκτικές, σεξιστικές επιθέσεις, αλλά και με βία, σπάει ένα περίπτερο, το οποίο διαμαρτύρεται το περίπτερο, το σπάει και κλέβει και εμπόρευμα, είναι μια κατάσταση αδιανόητη. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθειά της να διαλύσει την πορεία και να δημιουργήσει μια κατάσταση τάκτων ανάγκης απέτυχε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το συμπέρασμα της χθεσινής βραδιάς. Μπορούμε να ματαιώσουμε την πολιτική της αστυνομίας, η οποία θέλει να κάνει προληπτικές επιθέσεις, θέλει σιγά σιγά να θέσει εκτός νόμου δικαιώματα στη διαδήλωση. Το είδαμε να γίνεται στο νομική, το είδαμε να γίνεται στο πολυτεχνείο. Υπάρχει ένας αυταρχισμός ο οποίος θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κράτους εκτάκτου ανάγκης. Εμείς λέμε ότι τα κεφάλια μας είναι πολύ ξερά και τα ματσούκια τους πολύ ελαφριά για να τα τρομάξουν. Θα μας ξαναβρούν στο δρόμο και κάνουμε κάλεσμα σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις, να είμαστε στη φυλακή για να απαντήσουμε στην πολιτική της φτώχειας και την πολιτική της καταστολής, που είναι δύο δίδυμες αδερφές. Η μία φέρνει την άλλη και η άλλη ενισχύει τη μία.